Μπουρούσης των Σίλντρες. Αυτός πάνω από το κεφάλι του Κακιούζη, αλλά στο σίδερο. Rebound του Ρίτσαρτσον. ...70-75 από τον Κλάρκ. Το δεύτερο του καλάθι στην τέταρτη περίοδο, συνολικά έχει 12 πόντους. Φωνάζει και πάλι το κοινό. Ο Γιαννάκης θέλει να επιστρατεύσει τον Παπαλουκά. Φτάσαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Τεόντοσιτς, Σίλντρες, φάουλ του Κακιούζη. Ο οποίος κοιτάζει τον ταμπλό, βλέπει το 4 και καταλαβαίνει ότι ο Σίλντρες έχει δικαίωμα για βολές τώρα. Πέμπτο ομαδικό συνεπώς, 70-75. Προσπάθησε να του κλείσει το διάδρομο, αλλά άργησε. Ένα και 52 για το τέλος. Ο Παλουκάς επιστρατεύτηκε αντί του Μπέβερλι για αυτές τις τελευταίες φάσεις. 70-76. 4-4 βολές και ο Σίλντρες. Άρα το ανορθόδοξο στυλ του. 4 στα 8 τρίποντα, 0 στα 3 τρίποντα. ...70-77. Βασιλόπουλος αντί του Μπουρούση. Προσαρμόζει ο Γιαννάκης το σχήμα του στο του Άρη, ο οποίος θα παίξει χωρίς ψηλό τώρα στο φινάλε. Ο Πέτς αποσύρθηκε στον πάγκο. Ο Μπάρλος μπήκε στη θέση του. Ακόμα 100 δευτερόλεπτα. Κλάρκ και Ρίτσαρτσον. Έκλεψε ο Παπαλουκάς. Και τελείωσε τη φάση με αυτή την εκπληκτική assist στον Σίλντρες. 70-79, ο Ολυμπιακός μάλλον καθαρίζει το παιχνίδι. Η αμυντική προσπάθεια εδώ του Θοδωρή Παπαλουκά που έκλεψε την μπάλα. Κατάφερε να την προστατεύσει συνέχεια και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει ο Ολυμπιακός. Γιατί υπάρχει κάτι ενδιαφέρον εκεί από τα παιδινά. Ο Κατσικάρης ελπίζει ακόμα ότι μπορεί να γυρίσει το μάτς. Επιστρατεύει τώρα τα τρίποντα. Σχεδίαζε το πινακάκι του κάποια συστήματα μέσα από το οποίο θα μπορέσει να βγει το τρίποντο. 70-79. Μάιλς με τον Παπαλουκά κολλημένο πάνω του, με τρόπο αντικανονικό. Δύο βολές για τον Μάιλς. Ο Παπαλουκάς ομολογεί εδώ ότι έκανε λάθος. Εδώ είναι η φάση. 1-21 ακόμα. ...71-79. Να έχει στατιστική του Μάιλς, 9 στις 11 βολές, 5 στα 10 δίποντα, 1 στα 2 τρίποντα. Και γεμάτη στατιστική και στους υπόλοιπους τομείς. Ακόμα και στα rebound, αν πρόλαβα εδώ καλά, είχε 4. ...72-79, 1 και 13 όπως βλέπετε για το τέλος. Ένα σφύριγμα τώρα δίνει στον Ολυμπιακό βολές. Πέμπτο φάουλ του Ρίτσαρτσον. Για να δούμε ξανά τι συνέβη. Αυτό είναι το φάουλ. Βήματα ζήτησε ο προπονητής του Άρη. Μένουν 1-11 για το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει άλλες δύο βολές για να ανεβάσει τη διαφορά και στους 9. Εφόσον συνεχίσει το σερί του ο Σίλντρες. 5 στις 5 μέχρι τώρα. ...72-80. Υποτίθεται ότι στις βολές δεν ήταν τόσο καλός ο Σίλντρες. Να, όμως προφανώς δούλεψε και βελτίωσε την επίδοση σε αυτό το τομέα. ...72-81.
Η απόλυτη ευστοχή από τον Τζοφ Σίντρες από τη γραμμή. 9 πόντοι, 71 δευτερόλεπτα. Ο Άρης έχασε και τον Ρίτσαρτσον με 5 φάουλ. Μείωσε πάντως με αυτό το jump shoot του Miles, 1-0-2 για το τέλος τώρα. Οι έμπειροι γκάρτ του Ολυμπιακού βέβαια ξέρουν τι να κάνουν. Αυτό είναι. 74-83. Ο Παλουκάς έσπασε την πίεση. Έδωσε έτοιμο το καλάθι στον Κλέιζα. Συνέχεια όμως ο Τσίλντρες προσπαθώντας να κλέψει έκανε ένα μάλλον χαζό φάουλ. 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κασικάρης χειροκροτήθηκε θερμά από τον κόσμο στο ξεκίνημα όταν πρώτο εμφανίστηκε. Είναι φανερό ότι πάνω του εναποθέτουν πολλές ελπίδες για την συνέχεια, για το άμεσο μέλλον οι φίλοι του Άρη. Μετά την καμένη γη που άφησε πίσω το Ματζόν. 76-83. Κι άλλη μια φορά η πίεση του Άρη δεν έδωσε τίποτα. Και οι παίκτες του αναγκάστηκαν να σταματήσουν με φάουλ τον Κλέιζα, διότι δεν υπάρχει χρόνος για πολλά πολλά. Το ρολόι λέει 44 δευτερόλεπτα. Μάλιστα έχει φτάσει στους 27 πόντους. Αυτό ήταν μόλις το πρώτο του φάουλ. Ο Κλέιζα συνεχίζει και αυτός τις εύστοχες βολές, έχει φτάσει στις 8, δηλαδή Κλέιζα και Σίλντρες μαζί έχουν 14-15 και ο Ολυμπιακός συνολικά 22-27 τώρα. 76-85. Κλάρκ, του ξέφυγε η μπάλα ή αν θέλετε η πάσα που επιχειρήθηκε προς τον Ντέι δεν ήταν καλή. Κατσικάρης μονάζει, αλλά κατά βάθος ξέρει ότι το παιχνίδι χάθηκε για την ομάδα του. Ότι ο Ολυμπιακός, με άλλα λόγια, έστω και με δυσκολία, έστω και διαπυρός και σιδήρου, πέρασε από το Αλεξάνδριο. Ο Άρης δεν κάνει καν φάουλ. Ο Παπαλουκάς δίνει στον Τσίλντρες. Αυτός θέλει να προσθέσει και ένα τρίποντο στην σημερινή του συγκομιδή. Ο Κλάρκ βλέπει ανοιχτό γήπεδο και το αξιοποιεί εύκολα. 78-85, 8 δευτερόλεπτα όμως για το τέλος. Το παιχνίδι θα τελειώσει με την μπάλα στα χέρια του Θοδωρή Παπαλουκά ή του Λίνας Κλέιζα ίσως. Φινάλε λοιπόν. Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 85-78 τον Άρη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Σε ένα παιχνίδι από το οποίο πολλοί κάτι κέρδισαν. Ο Άρης το δικαίωμα στην αισιοδοξία αφού παρά τις απουσίες του κυνήγησε το παιχνίδι μέχρι τέλος. Ο Ολυμπιακός τους 2 βαθμούς στο Ροζ Βίλο και εν πάση περιπτώσει μια ακόμα πινελιά στην προσπάθειά του να κάνει ομάδα τους πολλούς αστέρες που μάζεψε και φέτος. Θα έλεγα ότι γενικά κέρδισε και το μπάσκετ από αυτή την πρεμιέρα. Ωραία ατμόσφαιρα, γεμάτο γήπεδο, τηλεοπτική κάλυψη για να μην το ξεχνάμε.